και κατάνοιξη και λαμπρότητα τελέστηκαν το πρωί τη Παρασκευή 6 Ιανουαρίου σε Αθήνα και Πειραιά οι τελετέ αγιασμού των υδάτων για τα Θεοφάνεια. Η θεία λειτουργία τελέστηκε στον Πειραιά στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερόνυμο και στην Αθήνα στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη, ενώ ακολούθησαν οι ρήψει του Σταυρού στο κεντρικό λιμάνι τη χώρα και στη δεξαμένη στο Κολονάκι. Στον Πειραιά το παρόν έδωσαν ο Γιάννη Πλακιωτάκη, ο Αλέξη Τσίπρα, ο Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη, ο Βαγγέλη Μαρινάκη και ο Περιφερειάρχη Αττική Γιώργο Πατούλη. Τον αγιασμό των υδάτων πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπο Ιερόνυμο σε μια λαμπρή τελετή στο λιμάνι του Πειραιά υπό την παρουσία δύο πυραυλάκατων του πολεμικού ναυτικού. Στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα αφέθηκε μάλιστα ελεύθερο για συμβολικού λόγου ένα περιστέρι, συμβολίζοντα την παρουσία του Αγίου Πνεύματο. Στην Αθήνα, η τελετή αγιασμού των υδάτων πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη. Μετά την ολοκλήρωση τη λειτουργία, οι ιερεί και κατευθύνθηκαν πεζί προ τη δεξαμενή, όπου παραδοσιακά πραγματοποιείται η ρήψη του Σταυρού για τα Θεοφάνεια.